Σε φορτισμένο κλίμα διεξάγεται η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και το αποτέλεσμα της κάλπης. Πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή που έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος του κόμματος Χρήστο συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς είναι μια συνεδρίαση που γίνεται σε πολύ φορτισμένο κλίμα, Εύα. Ο κύριος Κασελάκης, συμμετέχοντας διαδικτυακά σε αυτή την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, έθεσε ευθύς εξ αρχής τους στόχους του. Είπε ότι πρέπει να συνεργάζονται οι προοδευτικές δυνάμεις, ωστόσο, ειδικά για τις συνεργασίες, υποστήριξε. Ξεκαθαρίζω ότι στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι και πρέπει να είναι ο σχηματισμός αυτοδύναμης προοδευτικής κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλη μας τη σκέψη και την αγωνία. Όχι σε ανούσιους ανταγωνισμούς εντός του κόμματος που δεν αφορούν κανέναν έξω από εμάς, αλλά αποθούν αυτούς που θέλουν να μας εμπιστευτούν για να λύσουμε τα προβλήματά τους. Πρότεινε επίσης να γίνουν 13 περιφερειακά συνέδρια και τελικά το συνέδριο να γίνει στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου. Σας μίλησα όμως για μια πολύ φορτισμένη συνεδρίαση, καθώς οι τοποθετήσεις είναι αιχμηρότατες και έξω από αυτό που θα χαρακτήριζε κανείς συντροφικό κλίμα. Αν το επιπλέον. Αντίθετο δηλαδή. Γιατί ακριβώς γιατί έχουμε το κείμενο από την ομπρέλα, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική στον κύριο Κασελάκη και ουσιαστικά, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, βγάζει στη σέντρα τον πρόεδρο του κόμματος ότι κινείται εκτός γραμμής και εκτός θέσεων. Δηλαδή, μιλούν με εξεκείμενο που κατέθεσαν 9 στελέχη της ομπρέλας για ραγδαία αναξιοπιστία που επιδεινώνεται από πολιτικές συμπεριφορές της νέας ηγεσίας που κινείται εκτός των προγραμματικών θέσεων και του καταστατικού του κόμματος. Υποστηρίζουν ότι δεν ωφελήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι συνεχίστηκε η εκλογική υποχώρηση και αυτό είναι στοιχείο της στρατηγικής ήττας. Επίσης, για την ομιλία Κασελάκη στο ΣΕΒ, χαρακτηρίζουν προσωπικές απόψεις του Προέδρου που δεν έχουν καμία αναφορά, δεν είχαν στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και υποστηρίζουν ότι ήταν θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα όσα είπε ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης για διαμοιρασμό stock options σε εργαζόμενους. Και επίσης, βέβαια, θέλουν να γίνει συνέδριο άμεσα. Πριν από λίγο όμως, πάντως, αυτό, πριν πας σε αυτό, επίθεση. Χρήστο, να θυμίσουμε πως η ομπρέλα είναι ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Κουρλέτης, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Βούτσης. Ακριβώς. Τα στελέχη που συντονίζουν το βηματισμό τους με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και αυτά είναι που έχουν κάνει ως τώρα τις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις. Περιμένουμε με ενδιαφέρον βέβαια και στελέχη που έχουν βουλευτική ιδιότητα και έχουν στηρίξει την υποψηφιότητα Αχτσιόγλου. Κλείνω με δύο θέματα. Με την σκληρή επίθεση του Πάνου Σκουρλέτη πριν από λίγο στον Στέφανο Κασελάκη, ο κύριος Σκουρλέτης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο, του είπε ότι η τοποθέτησή σου στο ΣΕΒ δεν έχει σχέση με καμία εκδοχή της αριστεράς. Ο τρόπος που έχεις λειτουργήσει μέχρι σήμερα είναι άκρος διχαστικός, φαίνεται να το είπε σήμερα με πληροφορίες. Έχεις καλύψει όλο το τοξικό κλίμα που αναπαράγεται καθημερινά από διάφορα κομματικά παράκετρα. Βεβαίως να πούμε ότι σε αυτή την συνεδρίαση είχαμε την ομιλία του κυρίου Τζανακόπουλου και φαίνεται ότι το επεισόδιο που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στους κυρίους Δημήτρη Τζανακόπουλο και Πάνο Ρήγα στις εκλογές λαμβάνει τέλος. Ο κύριος Τζανακόπουλος ζήτησε συγγνώμη, την οποία και αποδέχτηκε ο Πάνος Ρήγας. Λοιπόν, πάντως αυτή σίγουρα δεν είναι μια τροχιά ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Τσιγουρή.